Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Είμαι τέλεια, εσύ? Καλά, πλέον έχει περάσει όντως και το Open Con. Είναι ένα επεισόδιο που είχαμε γυρίσει πριν το Open Con. Ναι. Λίγο... Σωστά. Σωστά. Τώρα είμαστε μια εβδομάδα μπροστά από το Open Con. Ναι. Πώς νιώθεις μια εβδομάδα μετά το Open Con? Όχι. Κοίτα, πήγε πολύ καλά. Τουλάχιστον εγώ το ευχαριστήκα πάρα πολύ. Ναι. Και όσοι μίλησα από οργανική κλπ. Φαίνονταν να είναι πολύ χαρούμενοι. Τώρα εντάξει, μένει να δούμε και ότι όντως άρεσε τον κόσμο, ότι okay. Πήρανε πράγματα. Γενικά το κλίμα ήταν πολύ καλό πάντως. Είχε πλάκα, είχε πολύ κόσμο στο Gather Town που ήταν αυτό το virtual Pokemon style πράγμα. Ναι. Αυτό μας το είχαν προτείνει νομίζω και μετά από ένα επεισόδιο που είχαμε κάνει που συζητούσαμε για ναι, κάτι τέτοιο. Μα από εκεί το είχαμε, βρει τότε, το είχαμε χρησιμοποιήσει το προηγούμενο. Έλα ρε, οκ. Okay. Ναι, γενικά ήταν πολύ καλή ιδέα. Και τι άλλο? Κάποια παρουσίαση που σου έκανε εντύπωση, σου άρεσε, δεν ξέρω. Κοίτα, όλες ήταν πολύ ωραίες. Είχε... Προσωπικά, εσένα, κάτι που ήταν στα ενδιαφέροντά σου? Κοίτα, μου κέντρισε το ενδιαφέρον δύο παρουσιάσεις. Ήταν μία από τον Chris White που αναφερόταν στο γενικά στο Internet of Things και πώς μπορείς να το κάνεις scale αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις, ωραίο το ψυγείο μου λέει καλημέρα. Αλλά... Έπιασε και αυτό το καινούργιο, το Thread Network. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά εξήγησε λίγο τα 5G slices που ήταν αυτό που είχαμε αναφέρει για την Amazon που το δίνει και σαν service. Okay, το ότι αυτό. Να μπορείς, δηλαδή να έχεις ένα υποδίκτυο, ένα virtual private network πάνω από 5G που δεν μπορεί δηλαδή ο άλλος να μπει μέσα, είναι δηλαδή κλειστό. Σαν να είναι ένα κλειστό δίκτυο, δεν είναι ίντερνετ, είναι σαν ένα δικό σου δίκτυο, παίζει πάνω από 5G. Okay. Και ανέφερε πολύ και το πώς μπορούν, προσπαθούν να πάρουν αισθητήρες που ήδη υπάρχουν ή πράγματα που ήδη υπάρχουν και να τα μετατρέψουν σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι έξυπνο και να μην χρειάζεται κάθε φορά να παίρνεις έξυπνες εισιτήρες να τους βάζεις παντού, το οποίο δεν είναι και το πιο βολικό πράγμα στον κόσμο, η αλήθεια είναι. Ναι. Εμένα με απασχολεί αυτό γιατί έχω σπίτι αρκετές έξυπνες λάμπες και βάλω παραπάνω. Μπράβο. Οι οποίες, επειδή δεν έχω Apple TV στο σπίτι, ναι. HomePod, είναι χωρίς κάποιο bridge, τέλος πάντων, όπως λέγεται αυτό, και δεν συνεργάζονται τόσο καλά, ειδικά με το HomeKit. Και αυτό. Άρα, άμα δεν έχεις ίντερνετ, δεν μπορείς να ανάψεις τα φώτα σπίτι σου? Όχι. Μπορεί, ρε παιδί μου, πρέπει απλά να ανοίξω την εφαρμογή της Xiaomi για να την κλείσω μερικές φορές. Δεν πιάνει από το, okay. Από το HomeKit okay. του iPhone που τα έχει όλα εκεί. Μερικές φορές δεν πιάνει. Και μετά έβλεπα ότι. Η Apple μαζί με κάποιους ακόμα αναπτύσσουν ένα καινούργιο network layer για Internet of Things, το οποίο λέγεται Thread. Okay. Και το οποίο βασικά είναι distributed, είναι κατανεμμένο εντελώς και είναι low latency και λέει, παιδί μου, ότι μπορούν οι συσκευές να είναι με την μπαταρία στο Thread Network και να επικοινωνούν κανονικά, ξέρω, για 2 χρόνια. Okay. Και ότι είναι πάρα πολύ low energy αυτό το πράγμα και πάρα πολύ γρήγορο. Για κοντινές αποστάσεις, φαντάζομαι αυτό. Μέσα στο σπίτι και αυτό τι κάνει? Μπορεί να κάνει cascade σε. Δηλαδή να πρέπει από τη μία συσκευή να φτάσει ένα σήμα στην άλλη και μιλάνε όλες ενδιάμεσα peer-to-peer. Okay. Και αυτό μπορεί να το κάνει μέχρι και εκατοντάδες συσκευές, λέει. Τι λες τώρα? Ωραία πράγματα. Ναι. Όλα IPv6, by the way. Άρα λοιπόν τα τσιπάκια τα οποία θα έχουμε μέσα μας θα μπορούν να επικοινωνούν με το Thread Network και αυτά σε λίγο καιρό. Εννοείται. Οκ. Okay. Οπότε αυτό το καπέλο, αυτό το οποίο μου είπες. Πολύ ενδιαφέρον, δεν το έχω ακούσει αυτό, αλλά γενικά τα peer-to-peer δίκτυα παίζουν πάρα πολύ στο Internet of Things και συνήθως βέβαια έχουν κόμβους οι οποίοι είναι πιο έξυπνοι για τη μετάδοση, ναι. Δεν το κάνουν το ίδιο το δίκτυο, οπότε αυτό φαίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον σαν προσεγγίσεις. By the way, στο thread κάνει select αυτούς τους κόμβους. Οκ. Okay. Οπότε είναι τύπου, ναι. Είναι δημοκρατικά τα πράγματα εκεί. Ας πούμε, ναι. Okay. Αυτό. Και ο Διομήθης Πινέλης είχε μια πολύ ωραία παρουσίαση που αναφερόταν σε security και ποια είναι τα πιο συνηθισμένα πράγματα τα οποία μπορεί να έχει τρύπες, πώς μπορεί να τα προσέξεις, ναι. Και είχε γενικά πολύ ωραίο. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Τέριαζε και με το Log4j που λέγαμε και την προηγούμενη φορά full. Ναι, το ανέφερε και αυτό και ανέφερε το και υπήρχε μια συζήτηση στο κατά πόσο η ευκολία χρήσης, γιατί πρακτικά το Log4j ήταν ευκολία χρήσης και η ασφάλεια είναι πράγματα τα οποία αντιτίθενται μεταξύ τους. Όπως αντίστοιχα αυτό υπήρχε και στην συζήτηση του Chris White που έλεγε ότι πώς εγώ μπορώ, για παράδειγμα, να το κάνω πιο scale το δίκτυο, άρα να είναι πιο εύκολο να μεγαλώσει, αλλά ταυτόχρονα να το κρατήσω και ασφαλές. Γιατί αυτά είναι συνήθως πράγματα τα οποία εναντιώνονται το ένα στο άλλο κατά κάποιον τρόπο. Γιατί για να κάνεις κάτι πιο scalable μπορεί να χρειαστεί να
μοιράς πληροφορίες σε περισσότερους κόμβους, άρα αν την κάνεις ενδεχομένως λιγότερο ασφαλή ή όχι. Και πώς την κάνεις ασφαλή αυτό το πράγμα, και πού θα ανήκει το κάθε, κάθε πληροφορία. Γενικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι και μπλέκει πάρα πολύ και physical devices, οπότε να. Πραγματικό κόσμο, αλλά και software. Πάνω στο κομμάτι της ασφάλειας, στο scaling και σε αυτό, ταιριάζει τις τελευταίες μέρες σε μια εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε. Χρησιμοποιώ αρκετά Docker Swarm. Okay. Ύστερα από καιρό πάλι. Α, το βάλετε καινούριο? Όχι, όχι, υπήρχε. Ah, okay. Υπήρχε. Το οποίο πέρασε πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έχει πάρα πολύ και που πλέον για άλλους λόγους θεωρώ ότι είναι και πολύ πιο εύκολο από ό,τι πριν. Το πρώτο είναι. Το Docker Swarm πραγματικά κάνει εύκολα scale. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι τόσο γρήγορο στο να πάρει τα καινούργια tasks όπως ο Kubernetes, γιατί νομίζω έχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά όχι τραγική. Μην το λες. Okay. Ναι. Έχει πολύ καλύτερο security out of the fucking box, το οποίο έχει, θεωρώ, το καλύτερο user experience που θα μπορούσε να έχει. Δηλαδή, έχει secrets τα οποία είναι όντως secrets και είναι όντως in memory και encrypted at rest. Ναι. Με τη μία, το οποίο είναι φανταστικό, και δύο πράγματα θέλω να πω πάνω σε αυτό. Πρώτον, πλέον που με τα GitHub Actions μπορείς να βάλεις ένα runner να τρέχει σε δικό σου server. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο να κάνεις deploy από το GitHub σε Docker Swarm. Δηλαδή απλά βάζεις ένα runner εκεί και παίρνει τα deployment jobs και τα τρέχει. Άρα πας ένα run που τρέχει στους... στο server σου. Στους βασικούς nodes, ας πούμε, στα master nodes. Okay. Ναι. Και βασικά του λες, ρε παιδί μου, ότι βάζεις από έναν runner στο κάθε manager node και μετά αυτά τους βάζεις labels στο GitHub και λες τρέχεις αυτά που έχουν το tag manager. Πάω και το τρέχει. Εξαιρετικό. Ναι. Πρώτον. Όχι, είναι πολύ πολύ κόμμα. Είναι απίστευτα γρήγορο επίσης. Και το άλλο, επειδή διάβαζα για κάποια πράγματα, κάποιες δυνατότητες, τώρα θα βγάλουν κάτι καινούργια features, by the way. Α, δεν το πήρα. Θα βάλουν CSI volumes. Okay. Α, αυτό είναι πολύ καιρό. Ναι, αλλά τώρα ετοιμάζεται να γίνει SIP. Α, θα γίνει όντως, okay. Ναι, θα γίνει. Και έβλεπα και ένα άλλο project, το Swarm Pit, που είναι ένα UI, όπως είναι το Kubernetes UI Dashboard, αυτό τέλος πάντων, είναι το αντίστοιχο για το Docker Swarm. Και σχολιάζαμε εκεί ότι και εμείς έχουμε σταματήσει το development, γιατί το Docker Swarm έχει σταματήσει, το οποίο δεν είναι abandoned, απλά είναι ολοκληρωμένο σαν project. Δηλαδή δεν έχει σκοπό να γίνει δεύτερος κυβερνήτης. Ναι, και αυτό το οποίο κάνει, καλύπτει πάρα πολύ καλά τις ανάγκες πάρα πολλών εταιριών. Και νομίζω ότι υπάρχει λίγο η τάση με το software να κυνηγάμε την ουρά μας και συνέχεια βάζουμε και βάζουμε και βάζουμε και βάζουμε και βάζουμε. Και το έβλεπα και αυτό και ολοκληρώνω και λέω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η έννοια της πληρότητας, ότι αυτό, όχι, okay, παιδιά, αυτό είναι. Και είναι, αν θυμάσαι, εμείς δεν είχαμε ποτέ προβλήματα με το Docker Swarm αυτό καθεαυτό. Είναι πάρα πολύ σταθερό. Όχι, είναι σταθερό. Κάνει. Αυτό που κάνει το κάνει. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες λειτουργικότητες που μπορεί να ήθελες να έχεις και να μην τις έχεις, αλλά εντάξει, αυτό πάντα μπορεί να υπάρχει σε λογισμικό. Ναι. Και πέρα αυτό που κάνει, το κάνει. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κάποιες εκδόσεις πιο παλιές, οι οποίες είχαμε θέματα με το networking, από εκεί και πέρα δεν έχουμε ξανά συναντήσει προβλήματα σημαντικά, νομίζω. Αυτά που λες. Η φάση του software είναι. Φτιάχνω features, άρα υπάρχω, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το έχω σκεφτεί. Ναι, είναι λίγο περίεργο η αλήθεια. Περίεργο. Το έχει απέραντα περίεργο, αλλά είναι. Μου φαίνεται. Μια ανάγκη. Ξέρεις τι μου φαίνεται. Εντάξει, βέβαια, είναι κάποια κομμάτια software που το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό. Βλέπετε το Django, το οποίο, by the way, έβαλε και το Django 4 τώρα πρόσφατα. Τα οποία σου λένε, ξέρεις τι, βάζω αυτά, αφήνω αυτά πίσω. Δηλαδή, στην ουσία καταλήγει σε νέα iterations αυτού του πράγματος. Ενώ το Docker, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ bloated από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, πάντα βάζαν, δεν βγάζανε. Και καταλήξανε μετά, ξέρεις, σε άλλα projects τύπου Mobi, ContainerD, Ransi, για να κρατάνε εκεί το scope κάπως. Ναι. Αλλά ναι, αυτό με το bloat ισχύει. Γεμίζει πράγματα με features, γιατί ξέρω εγώ. Έχει πολύ πράγμα. Για λέγε. Λοιπόν, ορμόμενος από το τελευταίο κομμάτι του OpenConf, θα ξαναγυρίσω πάλι στην προηγούμενη συζήτηση, που ήταν ένα πάνελ το οποίο κάνουμε πάντα και προσπαθούμε να δούμε το reverse brain drain από διάφορες σκοπιές, είτε από ακαδημαϊκή, από επιχειρηματική, από συγκεκριμένα επαγγέλματα.
Ένα από τα πράγματα τα οποία μου άρεσε σαν συζήτηση που υπήρχε και που θα ήθελα να πιαστώ από εκεί πέρα είναι ένα αυτό που λέει ότι πολλές εταιρείες δεν βρίσκουν ταλέντο και ταυτόχρονα υπάρχει και ανεργία, το οποίο είναι λίγο περίεργο, άμα το σκεφτείς. Γιατί το να βλέπεις, δηλαδή άμα δεις εταιρείες, μιλάμε, σπαράζουν, δηλαδή το παρατηρούμε από φιλικές μας εταιρείες, από άλλους, βλέπεις ότι στο LinkedIn με ζαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν ξέρω σε ένα τη φάση, αλλά έχει φουλ, ας πούμε, κόσμο. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς θα μπορούσε ενδεχομένως εταιρείες τέτοιες είτε να πάρουν και να εκπαιδεύσουν άτομα, είτε τα άτομα αυτά να εμπλακούν σε αυτό, είτε να... Είναι περίεργο γενικά. Γιατί δεν είναι και μόνο στο δικό μας κλάδο. Αν πας και σε άλλους κλάδους, αν πας για παράδειγμα στο retail, σχεδόν ένα στα δύο μαγαζιά, πας απ' έξω και βλέπεις τα μπελίτσα, ζητείτε πολιτής πολιτήρια. Τι μπορώ να το κάνω. Είναι παράδοξο αυτό το πράγμα, είναι περίεργο. Λοιπόν, προσπαθώ να καταλάβω τι είναι κατά. Πρώτα απ' όλα θέλω κάποια στιγμή να πιάσουμε το θέμα του ακαδημαϊκού brain drain. Okay. Γιατί είναι κάτι αρκετά διαφορετικό από το επιχειρηματικό. Με αφορά και αυτό σε έναν τρόπο και καλό είναι με κάποιον να το συζητήσουμε. Απλά το λέω. Σου πετά το μπαλάκι. Όχι μεταξύ μας. Όχι μεταξύ μας, να φέρουμε κάποιον πιο. Ναι, ναι, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε δύο dropouts, α το πούμε. Οπότε... Που έχει γίνει drain. Ναι, φέρουμε κάποιον drain. Οπότε, πάμε τώρα στο εταιρικό θέμα. Πάλι θα πω ότι είναι πολύ σχηδές το θέμα. Γιατί. Γιατί θεωρώ. Μου αρέσει να χρησιμοποιείς περίεργες λέξεις. Είναι ένας. Έχει ρε παιδί μου πολλές ρίζες, κάτι πώς να το πω. Θεωρώ ότι. Ωραία, υπάρχει ενεργεία. Το ερώτημα είναι τι θέσεις ψάχνουν και τι άτομα είναι διαθέσιμα. Mm-hmm. Και τι εννοώ. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια φάουλ και στις δύο πλευρές. Ποτέ δεν είναι απλό το θέμα. Αλλά η πιο απλή μορφή που μπορώ να πω είναι εταιρείες ψάχνουν άτομα με εμπειρία junior και χρήματα, εμπειρία senior και χρήματα junior. Okay. Εντάξει, ένα. Δύο, άτομα τα οποία θέλουν να γίνουν προγραμματιστές, κολλάνε προηγούμενα επεισόδια που έχουμε πει, πάνε να γίνουν προγραμματιστές επειδή έχει δουλειά και δεν γίνονται καλοί. Okay. Μια εταιρεία, ωραία, προγραμματιστική, προτιμά να μείνει με τους πελάτες που έχει και να μην βγάλει παραπάνω λεφτά, παρά να φέρει ένα άτομο το οποίο είναι γκασμάς. Δεν το ξέρω αυτό απαραίτητα. Γιατί αυτό είναι ρίσκο. Ναι, όταν λέω γκασμάς, δεν εννοώ ένα άτομο το οποίο απλά δεν έχει γνώσεις. Μιλάω για ένα άτομο το οποίο δεν έχει διάθεση να μάθει, δεν ξέρει, και μιλάω για μια πιο ευκαιριακή κατάσταση. Mm-hmm, okay. Αυτό. Δηλαδή δεν είναι. Μπορείς πάντα, ρε παιδί μου, να το διαχειριστείς αυτό με τους πελάτες. Άμα σου έρχεται πάρα πολύ load, λες, OK. Πάω κάποιον λίγο πιο μετά, θα ψάξω λίγο παραπάνω. Δεν θα πάρεις ποτέ κάποιον ο οποίος δεν κάνει. Ή βασικά ποτέ δεν είναι καλή επιλογή να πάρεις κάποιον που δεν κάνει. Να το πω έτσι. Ανεξάρτητα αν συμφωνώ με την ιδέα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι η πραγματικότητα. Να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν θα το. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση το κατά πόσο θα επέλεγες ή όχι. Αλλά η ερώτηση είναι πώς θα μπορούσες. Είσαι μια εταιρεία, ωραία. Έρχεται βασικά μια εταιρεία και σου λέει γεια σου πάρει. Θέλω να με βοηθήσεις να βρω άτομα. Δεν με νοιάζει να είναι junior. Τι πρέπει να κάνω ώστε να μπορέσω να βρω άτομα. Δεν έχω budget ενδεχομένως για senior. Το ξέρω. Α, ωραία. Πάμε αυτό το μοντέλο. Γιατί πολλές φορές ξεκινάνε και με αυτό. Σου λένε ότι εγώ έχω περιορισμένο budget. Άρα λοιπόν θέλω με αυτό το budget να δω πώς εγώ μπορώ να βρω τα άτομα τα οποία θέλω. Και μετά θα πάμε και με το μεγαλύτερο budget. Ωραία. Τι μπορούσα εγώ να κάνω για να. Και να βοηθήσω ενδεχομένως και να δώσω κάτι πίσω, άρα να εκπαιδεύσω ενδεχομένως κόσμο που δεν θα μου μείνει, αλλά και να πάρω κάποιο από τον κόσμο και να τον φέρω στην εταιρεία και να μπορέσω να καλύψω θέσεις τις οποίες έχω ανάγκη να καλύψω. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε το βασικό. Δεδομένη της αγοράς τώρα, αν θες να πάρεις κάποιο άτομο το οποίο έχει κάποιες επιλογές στη ζωή του, ξεκινάμε από εκεί γιατί και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, θες να πάρεις κάποιον ο οποίος. Ωραία. Μισό. Πάμε να αρχή. Μπορεί να θες απλά ένα άτομο εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Το οποίο ξέρεις ότι αυτός σήμερα δεν ξέρει τίποτα. Μηδέν. Είναι 18 χρονών. Έχει τελειώσει θεωρητική κατεύθυνση. Mm-hmm. Και είσαι okay με αυτό, αρκεί να έχει όρεξη και τέτοιο. Ωραία. Ξεκινάς και δίνεις το βασικό. Okay.
σε κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία ιδέα και επενδύεις. Πώς επενδύεις λοιπόν στο άτομο? Ωραία. Για μένα, τώρα έχουμε πάρει ένα άτομο με απολύτως μηδενικές γνώσεις. Ναι, εντάξει. Ναι, θεωρώ ότι δεν ενδιαφέρει άρδινα από ένα άτομο που έχει βγάλει ένα πανεπιστήμιο. Ναι. Το πανεπιστήμιο θα σου έχει δώσει μια βάση. Από εκεί και πέρα, το να τον εκπαιδεύσει για να μπει στην αγορά εργασία ναι. είναι κάτι διαφορετικό. Ωραία. Απλά πήρα ένα λίγο ακραίο σενάριο. Θέλει mentoring. Θέλει να είσαι από πάνω, ρε παιδί μου, αυτό το άτομο να νιώσει ότι θα εξελιχθεί μαζί με σένα. Και βασικά αυτό, να υπάρχει μια εξέλιξη, μια ευκαιρία και μια δυνατότητα εξέλιξης. Αυτό είναι. Βασικά. Γιατί η ευκαιρία είναι το τώρα και οι προοπτικές εξέλιξεις είναι το αύριο μεθαύριο. Και επειδή αυτό το οποίο κάνουμε είναι δουλειά, δεν είναι χόμπι, ανεξαρτήτως αν είναι και το χόμπι σου, σου αρέσει, πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Okay. Μην ξεχνάμε ότι οι άτομα τα οποία είναι καλά μπορούν να δουλέψουν και για εταιρείες στο εξωτερικό. Remote πλέον. Okay. Και να χαίζονται στα λεφτά. Ωραία. Πώς όμως το. Ωραία, άρα λοιπόν, πάμε λοιπόν ότι τα έτοιμα άτομα ενδεχομένως είναι εκτός του budget σου. Άμα μπορεί να κάνει το remote κλπ. Τα άλλα λοιπόν, ωραία. Τους δίνεις mentoring. Πώς θα ήταν αυτό το mentoring, πώς θα το έστειλες, πώς θα τους. Σε τι ορίζοντα θα το έκανες. Ωραία. Νομίζω οι καλύτεροι να μας απαντήσουν σε αυτό είναι κάποιοι που είναι juniors και έχουν βρει, ρε παιδί μου, κάποια δουλειά πιθανόν με την οποία είναι, είναι χαρούμενοι. Αυτοί πιστεύω ότι είναι οι καλύτεροι να απαντήσουν, αλλά θα σου πω και τι πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάποιος και τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, πιστεύω. Ωραία. Το πρώτο είναι πας και τσιμπάς φοιτητές από τα προγράμματα πρακτικής, επίσης. Τώρα το σκέφτηκα. Το οποίο σημαίνει από 0 έως λίγα χρήματα για σένα και άτομα τα οποία πρέπει να το κάνουν αυτό. Ναι, οκ. Okay. Okay, λοιπόν, οπότε εδώ έχεις μια ξεκάθαρη σχέση όπου και οι δύο έχουμε ανάγκες και κάπως γίνονται align και οι δυνατότητές μας. Λοιπόν, οπότε μπαίνεις σε αυτό το Atlas, όπως λέγεται εκεί το κόλπο, παίρνεις το ατομάκι και μετά πρέπει να μιλήσεις λίγο μαζί του. Να δεις πού θέλει να το πάει, τι του αρέσει. Όλο αυτό. Προφανώς, με κάποια κριτήρια, ρε παιδί μου, έχεις διαλέξει αυτό το άτομο. Και ακούς. Εκεί πέρα ξέρεις ποια παγίδα βλέπω πολλές φορές. Ή που νιώθω ότι γίνεται, δεν το έχω βιώσει άμεσα ή έμεσα, αλλά το έχω ακούσει και το έχω συζητήσει με άλλους ανθρώπους και είναι το κλασικό ότι επειδή δεν κοστίζει αυτό το άτομο στην εταιρεία ή κοστίζει πάρα πολύ λίγο, του πετάμε μια δουλειά τριμήνου που θα μπορούσε να την κάνει και πριν. Αυτό είναι μαλακία, δεν ισχύει. Κοστίζει χρόνο πρώτα απ' όλα και διαδικασίες. Δεν κοστίζει χρόνο. Και μετά... λέει, γιατί εγώ θα τον, δεν θα του δώσω mentoring, δεν θα του δώσω όλη αυτή τη βοήθεια. Θα τον βάλω εκεί πέρα, θα του πω ότι φτιάξε ένα SQL query το οποίο βαριέμαι να κάνω και είναι τρεις σελίδες. Ναι. Πάρ' το αυτό, είναι το guidebook για το SQL query, ναι, ξέρω, ναι, ναι, ένα δεκάφυλλο, ας πούμε, τέτοιο και σου λέει φτιάξε το. Α, να σου πω, εκεί για μένα είναι απλό, όπως και με τα περισσότερα πράγματα θεωρώ στη ζωή μας. Εντάξει, ρίξε μια ματιά τριγύρω, ποια είναι η τελευταία ιστορία τέτοια που άκουσα να δούλεψε. Ναι, οκ. Okay. By the way, εσύ είσαι ακούσει καμία τέτοια? Να δουλέψει. Ναι. Όχι, αλλά έχω παραδείγματα της άλλης μεριάς. Και για πες. Νομίζω το καλύτερο παράδειγμα που έχει τύχει να ακούσω, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλα έτσι, απλά δεν έχει τύχει να το κάνω εγώ, είναι της Blue Ground που έχουν ένα πρόγραμμα, νομίζω κάθε εξάμηνο ή κάτι τέτοιο, που παίρνουν ολόκληρη ομάδα, δηλαδή παίρνουν νομίζω 4 ή 5 άτομα, ένα σημαντικό αριθμό, δηλαδή δεν είναι ότι είναι ένα άτομο, ας πούμε, κάθε φορά. Και τους έχουν full πρόγραμμα, mentoring κλπ. Και κρατάνε μετά, ας πούμε, τους καλύτερους για να προσπαθήσουν να το κάνουν onboard, ας πούμε, αυτό το κομμάτι. Γαμάτο. Που τους, δηλαδή, ξεκινάνε, έχουν project, έχουν αρχή, μέση, τέλος. Δηλαδή δεν είναι ότι ούτε θα φάνε το μεγάλο σκατό, γιατί δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει εμπειρία να μπει σε ένα πολύ μεγάλο project και σε 3 μήνες να καταφέρει να έχει σημαντική. Θεωρώ πρέπει να του δώσει και ένα project το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί, είναι αναμενόμενο ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, έχει και ορίζοντα. Δεν είναι ότι θα επενδύσεις για 3 ή 6 μήνες και θα σου μείνει άλλους 6 μήνες. Μπορεί αυτό να αποφασίσει να πάει άλλο μετά. Ναι, γι' αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, θεωρώ, και η εξέλιξη μέσα αυτό. Δηλαδή, αν. Τώρα μιλάμε στη δική μας αγορά, η οποία ανθίζει και καλά κάνει. Ποιος θέλει να πάει να είναι μια ζωή junior κάπου? Κανείς. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Και όταν λέω εξέλιξη, δεν το λέω μόνο χρηματικά. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Φαντάζομαι, δηλαδή, εμένα τι με κινούσε σαν προγραμματιστή, πάντα.
ήθελα να νιώσω ότι γίνομαι όλο και πιο γαμάτος. Mm-hmm. Ήθελα να νιώσω ότι γίνομαι, δηλαδή με κάθε ευκαιρία που μου ερχόταν, ότι γίνομαι όλο και πιο γαμάτος. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό που πρέπει να δώσει τον άλλον. Να του πεις ότι ξέρεις τι, εδώ μέσα που έρχεσαι, πέραν των χρημάτων, των benefits, όλα αυτά που θα πάρεις, θα προσπαθούμε σαν εταιρεία, θα γίνεις γαμάτος από εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγεις. Θα φύγεις και θα είναι παράσημο το ότι ήσουν εδώ. Όχι παράσημο επειδή άλλοι θα λένε να είσαι σε αυτήν την εταιρεία. Εσύ θα το νιώθεις ότι έχεις κάνει την καλύτερη δουλειά που μπορούσες να κάνεις για αυτόν τον καιρό. Έχει πολύ σημασία. Δηλαδή πρέπει να δείξεις ότι ασχολείσαι με τον άλλον. Και θεωρώ ότι είναι το σωστό. Δηλαδή, γιατί έχω ακούσει και κάτι απόψεις του τύπου «Έλα μωρέ, είστε καλομαθημένοι τώρα» και τέτοια. Και παλιά τα πράγματα, ξέρεις, να βγαίνει το ψωμί και αυτό. Και ρε παιδί μου, ναι, ισχύει και άλλα. Και πιο παλιά οι άνθρωποι πεθαίνανε, ξέρω εγώ, από τύφο, ξέρω εγώ, και από πανόλη. Και προφανώς πάμε μπροστά, ρε παιδί μου. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, νομίζω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που πέραν του βιοποριστικού, που δεν το συζητάμε ότι πρέπει να σου δίνει μια εταιρεία, πρέπει να σου δίνει και μια ολοκλήρωση, μια πορεία, να νιώθεις δημιουργικά, ότι συνεισφέρεις, ότι προσφέρεις. Αυτό νομίζω ότι η δημιουργικότητα και η συνεισφορά είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Τουλάχιστον και στο δικό μου μυαλό, έτσι, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει ότι χαίστηκα, ξέρεις. Εγώ έχω αφήσει πελάτες επειδή νιώθω ότι πλέον εκεί μέσα δεν. Δεν προσφέρεις, ναι. Το οποίο έχει και hit οικονομικό σε μένα το έχω κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή έχει τύχει να το κάνω, ενώ τα χρήματα τα οποία θα έχανα ήταν σημαντικά, αλλά δεν άντεχα. Δεν άντεχα να παίρνω χρήματα από τα οποία εγώ ένιωθα ότι ήταν. Τα μπορούσα να τα δώσω και οπουδήποτε αλλού και να πάρουν τέτοιο πράγμα. Ναι. Εντάξει, αυτό πάμε τώρα βέβαια σε πόσο θέλεις οι υπηρεσίες σου να είναι καλές και. Είναι μια λίγο διαφορετική ναι, σχέση όχι, αυτή. Ναι, αλλά. Και εγώ δεν λέω ότι ήταν. Προσωπικά, με ρωτήσεις τώρα, θεωρώ ότι δεν ήταν πολύ έξυπνο αυτό που έκανα. Εντάξει, απλώς λέω ότι ήταν το πώς ένιωθα, ήταν συναισθηματικό. Αλλά το αίσθημα της προσφοράς, της εξέλιξης, της συμμετοχής, πιο ανθρώπινα πράγματα. Mm-hmm. Και πρέπει να βάλεις τον χρόνο και τον κόπο. Ναι. Νομίζω εμείς στη δική μας αγγελία είχαμε βάλει αρκετό κόπο και χρόνο και. Και αυτό πήγε γαμάτα. Εντάξει, ίσως και επειδή ήταν και μια αγγελία που στόχευε σε άτομα τα οποία συνήθως δεν στοχεύουν άλλες αγγελίες. Δηλαδή το επίπεδο που εμείς ψάχναμε συνήθως σε άλλες αγγελίες απαιτεί 1 με 2 χρόνια εμπειρία. Περίμενε. Καταρχάς ήταν ειλικρινής αγγελία. Εντάξει. Ναι, πάμε και σε αυτό. Εντάξει. Είναι θεματάκι. Πολλές αγγελίες είναι μαλακία τώρα. Δηλαδή πας και λες, παιδιά, ψάχνω junior developer με 3 χρόνια εμπειρία, 2 χρόνια εμπειρία. Καλά μου στέλνουν εμένα κάποιες αγγελίες που καλά κοιτάς από αυτό, αλλά μου στέλνουν θέλω εμπειρία σε Java, Python, Kubernetes, Docker και τι ήτανε, και Mongo, ξέρεις. Ναι, μαλάκα δεν ήτανε ο τύπος που είχε φτιάξει αυτή την Python βιβλιοθήκη, το Fast API. Α, ναι. Που του είχαν στείλει ή ένας recruiter αυτοματοποιημένο ψάχνουμε εμπειρία στο Fast API 5 χρόνια και ο τύπος λέει, παιδιά, by the way, εγώ το έφτιαξα πριν 3 χρόνια. Είναι αυτό. Και είναι και τα άτομα. Δεν γίνεται να απομονώσει το πρόβλημα και να πει ότι είναι μόνο οι εταιρείες. Σε καμία περίπτωση. Και θέλω να πω το εξής. Εμείς ψάχναμε junior θέση. Mm-hmm. Σωστά. Ψάχναμε ένα άτομο, πήραμε 2 τελικά. Mm-hmm. Πήγε εξαιρετικά το πράγμα. Πήραμε εξαιρετικά άτομα στις αγγελίες. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν ένα βιογραφικό το οποίο δεν είχε δείγμα δουλειάς. Okay. Το να μην έχει δείγμα δουλειάς το καταλαβαίνω. Πήραν και βιογραφικά τα οποία πήραμε, τα οποία δεν είχε καν προσπαθήσει ο άλλος. Για παράδειγμα, κάτι το οποίο εμένα μου είχε φανεί περίεργο είναι ότι εμείς ζητούσαμε ένα cover letter. Ναι. Γιατί όταν, κατά τη γνώμη μου, όταν ψάχνεις ένα junior άτομο, θέλεις να σου πει γιατί είναι καλύτερος από κάποιον άλλον που δεν μπορεί να σου το πει με πράξη τόσο εύκολα. Ούτε μπορεί να απαιτήσει ότι όλοι θα έχουν ένα πολύ καλό GitHub profile ή κάτι τέτοιο. Θες να δεις και άτομα τα οποία ενδεχομένως δεν είχαν την ευκαιρία, δεν το έχουν κάνει, δεν τους το έδειξε κάποιος, ή να δει μια αρχή στην καριέρα τους. Ναι. Και θες για κάποιο λόγο κάπως αυτός να διαφοροποιηθεί και να σου πει. Δοκίμασέ με, ρε φίλε. Δηλαδή, μίλα μου, μπορεί να έχω κάτι να σου πω. Άρα λοιπόν το cover letter το θεωρώ όχι απλά. Το θεωρώ τρελή ευκαιρία για κάποιον όταν σου δίνει την ευκαιρία να το γράψεις. Νομίζω ότι ήταν ακριβώς αυτό κάναμε και εμείς με την αγγελία μας. Η αγγελία μας ήταν ένα cover letter mm-hmm.
για αυτούς τους οποίους ψάχνουν. Ακριβώς, δηλαδή. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει μόνο άλλος. Το κάναμε κι εμείς. Και για... έχει πολύ σημασία. Ένα ανθρώπινο. Γιατί με την ίδια λογική, γιατί κάποιος να ασχοληθεί με την logic και με την hipsy logic. Ναι. Ψάχνουν άτομα. Να, εμείς αυτή τη στιγμή τι κάναμε. Είμαστε μια εταιρεία η οποία ακόμα δεν έχουμε φτιάξει το site. Μαλακία, θα γίνει. Αρχές 22 θα γίνει. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μας έχουν ακούσει, παιδί μου, από τη μικρή κουβέντα ή το source, δηλαδή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά πολύ πιθανόν όχι. Και πάλι το ότι σε έχει ακούσει κάποιος δεν σημαίνει ότι θα εμπιστευτεί το γιατί θα βιοποριστεί ή γιατί θα εξελιχθεί μαζί σου. Σωστά. Δηλαδή το ότι είσαι cool τυπάκι, πάμε για μπύρες, δεν χρειάζεται ναι, να μιλήσει. Ναι, όχι, κανένα. Σωστά. Δεν το θεωρώ δεδομένο, ούτε μου οφείλει κάποιος κάτι. Αλλά εμείς βάλαμε κόπο, βάλαμε μέρες να γράψουμε αυτή την αγγελία. Την περάσαμε από φίλους, από συνεργάτες, να τη δούμε ότι είναι καλή. Θεωρώ ότι το cover letter είναι απίστευτα σημαντικό. Και όχι μεγάλο. Συγγνώμη. Ένα tweet. 280 χαρακτήρες. Mm-hmm. Αν είναι πλέον 280 χαρακτήρες το tweet. Ναι. Δεν είναι 140. Όχι. Κάτι απλό. Και ναι. Εγώ θεωρώ και δείγμα δουλειάς. Δεν λέω να έχεις κάτι στο GitHub. Περίμενε. Είναι μια HTML σελίδα 50 γραμμές. Οκ. Okay. Πόσο καθαρό HTML γράφεις. 50 γραμμές. Κάτι να είναι. Μία ώρα από τη ζωή σου. Μαζί σου. Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι υπήρχαν άτομα που δεν στείλανε cover letter. Και εμένα μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Το είχαν βάλει υποχρεωτικό. Και είχαν βάλει παύλα. Ή κενό. Εντάξει. Fuck you. Συγγνώμη. Εντάξει, όχι fuck you. Ο καθένα κάνει τι επιλογέ του. Αλλά εγώ. Ναι, όχι, προφανώς. Αλλά θα σου πω τι γίνεται. Όταν εγώ ζητάω κάτι. Έχω κάνει τη δουλειά μου. Σου δίνω από μεριά μου το cover letter. Και λέω, ρε φίλε, αυτό το θέλω. Και πας και βάζει ένα κενό. Λες και εγώ το βάλα στην τύχη υποχρεωτικό. Είναι σαν να μου λες, ξέρεις τι σε γράφω εδώ. Ναι, όντως, εντάξει, είναι. Εντάξει, όχι. Συγγνώμη. Μην κάνεις απλάει, άμα θες να γράψεις. Ναι, είναι σαν να μην δίνεις και εσύ το αντίστοιχο. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι. Είναι μια δουλειά και δεν πρέπει, ρε παιδί μου, να είναι η εταιρεία των ονείρων σου. Δεν περιμένω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Αλλά. Πρέπει να δείξω ότι έχει ενδιαφέρον σε αυτό το πράγμα, με κάποιο τρόπο. Όπως και εμείς δείχνουμε ότι έχουμε ενδιαφέρον. Δηλαδή, και εγώ, άμα είναι να πάω να βγάλω μια δουλειά και να πούμε, ξέρεις τι, Junior Developer Django, 800 ευρώ το μήνα. Αυτό. Ναι. Ποιο start. Κανείς. Όπως και για παράδειγμα, εγώ σου θυμάμαι από τον εαυτό μου παλιότερο που είχε. Ας πούμε, όποτε μου είχαν στείλει κάποιο μήνυμα στο LinkedIn ή κάπου και μου λέγανε, ξέρεις τι, θέλουμε εκεί και αυτά, σε ενδιαφέρει. Πρώτα έβλεπα την εταιρεία και έβλεπα να δω αν με ενδιαφέρει και να ξέρω κάτι για την εταιρεία. Θεωρώ μαλακία μου μία ή δύο φορές δεν είχα προλάβει, το είχαμε λύσει, δεν ξέρω, και είχα πάει σε μια συνέντευξη χωρίς να ξέρω καλά τι κάνει η εταιρεία ή χωρίς να ξέρω γιατί με ενδιαφέρει αυτή η δουλειά. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ υγιή κατάσταση στην οποία δεν χρωστάει κανένα σε κανέναν. Δηλαδή, οποιοδήποτε θέλει φεύγει αύριο έτσι από την εταιρεία. Ναι. Θεωρώ ότι οι σχέσεις είναι και πρέπει να είναι πιο ισότιμες από ποτέ. Mm-hmm. Ειλικρινής. Ψάχνω ένα άτομο το οποίο κάνει αυτό. Α, ωραία. Μ' αρέσει αυτή η εταιρεία. Μπορώ να πάω και στην άλλη δίπλα. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ υγιής κατάσταση και το ότι βάζουμε τον έξτρα κόπο και οι δύο ένας για τον άλλον, θεωρώ ότι είναι το σωστό. Mm-hmm. Και πρέπει να είναι και μετρημένες. Δεν θέλω να πάω στο σημείο που να. Να στείλεις μόνο σε μία εταιρεία, γιατί μόνο μία είναι η εταιρεία που σε ενδιαφέρει κάποια. Όχι, όχι, ούτε καν. Απλά πρέπει να ξέρεις γιατί έχεις ένα ενδιαφέρον. Όχι ότι να. Αυτό ρε παιδί μου που άκουγα ήδη κάποια παλιά που σου λέγανε δεν βρίσκω δουλειά, σήμερα έστειλα 120 βιογραφικά και δεν έγινε τίποτα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να στείλει 120 βιογραφικά. Τώρα δεν τι βιογραφικά έστειλε. Όχι, ένα copy-paste PDF. Ρε φίλε, και μας έχουν έρθει, ξέρεις, στη support.sourceler.com έχουν έρθει κάτι βιογραφικά, τίποτα touched, ούτε θέμα, hello, ούτε τίποτα. Hello, dear server madam, hiring manager. Ναι, Marcus Red με τη μία. Α, όταν είχαμε και spam μια φορά. Όχι, εντάξει, όχι τόσο, αλλά με τη μία έφυγε. Δηλαδή κάποιος που δεν έβαλε καθόλου χρόνο γι' αυτό. Εντάξει, θα σε πάρει κάποιος άλλος. Ναι, θεωρώ λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι. Γιατί υπάρχει πρόβλημα, ξεκάθαρα. Δηλαδή, όντως βλέπεις άτομα τα οποία είναι άνεργα, πολύ σημαντικό. Βλέπεις εταιρείες που ψάχνουν άτομα. Ή βλέπεις άτομα τα οποία είναι σε εταιρείες που δεν είναι χαρούμενοι με το
με το συνδυασμό δουλειάς, χρημάτων, ωραρίου, ενδιαφέροντος. Όλο αυτό το πακέτο δεν τους αρέσει και παρόλα αυτά δεν αλλάζουν δουλειά. Ναι, αυτό το ερώτημα εκεί είναι τι επιλογές είχες πριν μπεις και αν ήσουν OK με αυτά τα μπήκες. Ήσουν OK, αλλά πλέον δεν είσαι OK. Μεγάλωσες. Μπήκες πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια, είπες είναι η πρώτη μου δουλειά. Δεν πειράζει, αλλά μπορεί να αυξηθεί η ανάγκη σου. Μπορεί να έχει μεγαλώσει η οικογένειά σου και να χρειάζεσαι παραπάνω χρήματα. Μπορεί 1000. Ναι, αυτό θέλει δουλειά. Γιατί δεν είναι μερικές εταιρείες. Σωρίς, εταιρεία, κόψε για πες. Όχι, εκεί ήθελα να πω ότι η εταιρεία δεν σου δίνει τις ευκαιρίες. Εσύ μπήκες με μια λογική ότι εγώ μπορεί να ληφθώ εκεί πέρα. Τελικά δεν ήταν τα πράγματα όπως τα φανταζόσουν ή όπως ήταν. Και παρόλα αυτά, αυτά τα άτομα δεν φοβούνται να φύγουν ή φοβούνται να. Επίσης. Ή να μιλήσουν και σε εταιρεία σπίτι, παιδιά, θέλω κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι θέμα, αλλά εγώ το πρώτο που έχω να πω είναι ότι αν δεις εταιρεία η οποία δεν έχει ξεκάθαρα και επαγγελματικά κριτήρια για το πώς. Δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν είναι εύκολο, αλλά κάτι γνώμη μου την κάνεις τρέχοντας όμως, γιατί είναι πολύ μεγάλο ρίσκο για τη δύσκολη στιγμή που θα έρθει. Κάθε 10 χρόνια περνάμε, μια κρυσούλα την περνάμε. Θες τη στιγμή τη δύσκολη. Αυτός από τον οποίο βιοπορίζεσαι, να ξέρεις ότι θα σε αντιμετωπίσει σωστά. Για μένα έχει πολύ σημασία αυτό. Γι' αυτό δεν το ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα είναι βιοπορισμός. Και έρχονται και τα άλλα. Λοιπόν, τι έλεγες πριν και ήθελα να το... Πριν. Έλεγα ότι... Για τα ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να μιλάς καταρχάς. Δηλαδή, σου έχει δεν σου έχει δώσει η εταιρεία το ελεύθερο να μιλάς, κάπως πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα κάποια στιγμή. Πρέπει κάπως να βρει τον τρόπο, θεωρώ. Ναι. Όπως αντίστοιχα μέσα στην εταιρεία, θεωρώ ότι οφείλεις και να δείχνεις ότι είσαι διαθέσιμος στους υπαλλήλους σου και επειδή ποτέ δεν ξέρεις, παιδί μου, οι άλλοι πόσο εξωστρεφείς είναι, τολμηροί, όλα αυτά, και επειδή δεν είναι μια σχέση και δεν πρέπει να είναι μια σχέση εκμετάλλευσης. Πρέπει και εσύ να ανοίξεις το διάλογο. Κάθε 6 μήνες, κάθε ένα χρόνο. Βρες το, τέλος πάντων. Τι θες να κάνεις, ναι. Που βρίσκεσαι. Πώς νιώθεις. Να σου πω και εγώ δύο λόγια. Πες μου κι εσύ. Προετοιμάσαι τον όπλο. Πες να μιλήσουμε τότε. Προετοιμάσου. Ναι. Γράψε τα κάτω. Πρέπει να υπάρχουν αυτές τις διαδικασίες για να πηγαίνουμε μαζί μπροστά. Σε τίμιες σχέσεις. Λοιπόν, οπότε στο πώς θα εξελιχθείς. Εγώ θα το πω από την πλευρά του επιχειρηματία, πώς βλέπουμε τους πελάτες μας και πώς βλέπω και με τα προϊόντα μας που βγάζουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία, κάποιοι κύκλοι εγκεφαλικοί, του στυλ, ωραία, πώς τώρα μπορώ με τους ίδιους πόρους να δώσω περισσότερη αξία. Για μένα αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, το λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να πεις, ωραία, εγώ τώρα είμαι ένας junior developer που δουλεύει 8 ώρες τη μέρα. Τέλεια. Με το που αρχίσω να δουλεύω 10 και βγάζω παραπάνω tasks, θα είμαι mid. Όχι. Πρέπει να βγάζεις πιο σημαντικά, πιο σωστά, ναι. Πιο... Πρέπει να ξεκουράσεις τους από πάνω, βασικά. Όχι κάνοντας tasks, παίρνοντας αποφάσεις, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο καθώς ανεβαίνεις. Ή προβλέποντας προβλήματα, ναι. Καταλαβαίνοντας ενδεχομένως λάθη στρατηγικά, αρχιτεκτονικά. Αυτό είναι το... Ναι. Δηλαδή όταν και σαν individual contributor, αν θες να ανέβεις, δεν απαραίτητο ότι πρέπει να πάρεις managerial δουλειά από πάνω ή κάτι τέτοιο. Αλλά και individual contributor τι κάνει, όσο ανεβαίνει σε επίπεδο, συνήθως διασπείρεται η επιρροή του στην εταιρεία. Ναι. Δεν είναι ότι μπορεί να συνεννοείται και να μπορεί να κάνει το API μεταξύ ομάδων, μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Άρα δεν είναι ότι... Εμένα, άμα με ρωτήσεις ποιο θα ήταν το ιδανικό, καθώς εξελισσόμαστε σαν εταιρεία, είναι όσο περνάει ο καιρός να ασχολούμαι λιγότερο και λιγότερο και λιγότερο με τεχνικά θέματα, μέχρι που θα μείνουμε σε ένα πεδίο, ας το πούμε, ξέρεις, bird's eye view, πιο αρχιτεκτονικό, να μην με απασχολούν λεπτομέρειες. Να μπορώ να ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Οπότε φαντάζομαι, καθώς εξελισσόμαστε σαν εταιρεία, κάποιο άτομο το οποίο εξελίσσεται θα έπρεπε να μας βοηθήσει να πάμε προς τα εκεί, σαν εταιρεία. Αυτό. Ναι. Και τώρα το ερώτημα είναι: θες να εξελιχθείς στην ίδια εταιρεία ή θες να πας κάπου αλλού επίσης. Μέσα στην ίδια εταιρεία πρέπει κάπως να διαβάσεις τους μηχανισμούς της και να δεις ποιο είναι το επόμενο. Εκεί πέρα νομίζω ότι παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το αν εκεί που φαίνεται να πηγαίνει η εταιρεία είναι αυτό. Εκεί που θες να πας, μπορεί να έχουν αλλάξει ο δρόμος της εταιρείας ή ο δικός σου το που θες να κάνεις. Αυτό που θες να κάνεις, αν μπορεί να γίνει μέσα στην εταιρεία, μπορεί να
ενδείκνεται να μην ενδείκνεται μια εταιρεία. Μπορεί να θες να κάνεις έρευνα για παράδειγμα περισσότερο, αλλά να είσαι μια εταιρεία που δεν κάνει τόσο πολύ έρευνα. Ή θα πρέπει να δεις αν θα μπορείς να στήσεις μια ομάδα για αυτό το πράγμα και να βάζεις ένα για την εταιρεία, ή μάλλον δεν γίνεται, ξέρεις. Yeah. Είναι πολλά τα πράγματα. Και είναι και ότι. Εντάξει, είναι και υγιές μετά από κάποια χρόνια κάποιες φορές να αλλάζεις, γιατί βλέπεις καινούργιες εμπειρίες. Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, αλίμονο. Επίσης, θεωρώ ότι. Τέλος πάντων, έχω δει και. Θες να προσλάβεις ένα developer. Okay. Mm-hmm. Δείτε, παιδιά, έβγαλε η Marathon VC αυτό το εξαιρετικό άρθρο που λέει τι μισθοί δίνονται από startups και τεχνολογικές εταιρείες γενικότερα, φαντάζομαι, στην Ελλάδα. Εμένα πάντως η απόσταση των μισθών μου κάνει πολύ εντύπωση. Για πες. Όχι. Έβλεπες να τους φέρουμε εδώ, να το συζητήσουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει στα αγγλικά η συζήτηση. Γιατί ναι. Έτσι έγινε. Η κοπέλα η οποία τρέξει αυτό δεν είναι Ελληνίδα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε στην Smalltalk σειρά της τέτοιες. Αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση που έλεγε σε συγκεκριμένες θέσεις, και δεν λέω για ποιο θέσεις που είναι, ξέρω εγώ, lead ή CTO ή κάτι τέτοιο που αναγκαστικά θα έχεις μεγαλύτερο variation, γιατί ένα CTO με 10 άτομα και ένα CTO με 50 με 100 ή 120 ή 200 άτομα δεν μπορεί να έχουν το ίδιο scope. Δηλαδή είναι και λίγο. Εντάξει, φαντάζομαι έχει να κάνει και με την εταιρεία. Δηλαδή, άμα είσαι μια εταιρεία που είναι λίγα άτομα και εντάξει, χαίζονται στα λεφτά, εντάξει, okay, το ίδιο κάνει. Απλώς λες ότι συνήθως τα άτομα πάνε. Ναι, okay, δεκτό. Ο CTO είναι ένας ρόλος που έχει το managerial κομμάτι πάρα πολύ μέσα του και το στρατηγικό. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν μια εταιρεία 50 ατόμων, μια εταιρεία 10 ατόμων δεν μπορεί να. Ένα CTO από τα 10 άτομα θα. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να είμαστε 10 άτομα και να δουλεύουμε σαν 100. Ναι, ρε παιδί μου. Το έχω έτσι ένα. Πώς σου πω ότι το ότι εγώ ήμουν CTO στο Sourcelayer δεν μπορεί να με κάνει CTO σε μια άλλη εταιρεία. Όχι, όχι. Ούτε νομίζω όμως ότι πιο πολύ έχει να κάνει. Βέβαια, πάμε αλλού. Νομίζω ότι τα λεφτά που παίρνεις πιο πολύ έχουν να κάνουν με την επιρροή που έχεις στην αγορά και το πόσους πελάτες έχεις. Εντάξει, ρε φίλε, είναι για παράδειγμα ο Σαχίλ, αυτός που λέγαμε και με τη Δάφνη, που έχει την Gumroad. Εντάξει, μιλάμε ότι δεν έχει υπαλλήλους η εταιρεία, ξέρω εγώ, και. Βαριέμαι, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι ακόμα και σε θέσεις που είναι λίγο πιο κανονικοποιημένες, να το πω έτσι, υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις στο μισθό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, μπορούμε να τα βάλουμε κάτω για να τα δούμε. Απλά έτσι όπως το είχα σκανάρει το document. Αποκλίσεις μεταξύ τι, μεταξύ. Σου έλεγε ότι ξέρω. Junior και senior εννοείς. Όχι, όχι. Junior front-end developer. Όχι, λέει να πάρεις από τόσο μέχρι τόσο για μια θέση. Okay, ναι, και σου έλεγε ότι ελάχιστο μέγιστο και median νομίζω ότι να βάσει κάποιον να βγάλει. Και είχε απόσταση, μου έκανε εντύπωση. Ναι. Εμείς είμαστε πάνω και από το average και από το median. Να πω και ήμουν happy γι' αυτό, για αυτά τα οποία δίνουμε για την αντίστοιχη θέση. Πάντως αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με το αν εκεί μετράει μόνο τα μετρητά. Πόσα στόχους μπορεί να παίρνεις, τι επιλογές. Οπότε δεν ξέρω από μόνο τι σημαίνει αυτή η παρατήρηση. Σίγουρα. Απλά σου λέω, εμένα το πρώτο πράγμα το οποίο μου έκανε ένα κλικ ήταν αυτό. Το ότι είδα έτσι όπως το διάβασα αυτό το document, για να το πω σωστά, χωρίς να έχω δώσει την απαραίτητη βάση και προσπάθεια. Το διάβασα αρκετά. Αλλά μου φάνηκε, μου έκανε εντύπωση η απόκληση σε μερικές θέσεις. Ήταν φανταστική δουλειά και ήταν κάτι το οποίο εγώ το ήθελα προσωπικά να το έχουμε στα χέρια μας, γιατί. Δεν στο είχα συζητήσει ποτέ, αλλά σκεφτόμουν ότι ίσως θα είχε νόημα, καθώς περνάει καιρός, αν όλα πηγαίνουν καλά και εξελισσόμαστε, αν υπάρχουν, να αγοράζουμε benchmarks της αγοράς. Mm-hmm. Για να βλέπουμε και να λες, ξέρεις, εγώ δίνω το top 5%, top 10%. Αυτό το ξέρεις αγοράζοντας benchmarks. Το ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία διαθέσιμη και έξω είναι. Ναι, είναι σημαντικό. Εντάξει, είναι ακόμα μικρό το. Είναι ακόμα μικρό, αλλά είναι μια εξαιρετική αρχή. Δηλαδή, ξέρεις, πήγε from zero to one. Μπράβο. Ωραία, μπράβο, Marathon, παιδιά, ναι. Ήταν μπράβο. Nice job. Ναι. Ναι. Τέλεια. Οπότε άμα κάνουμε σαν map το, ωραία. Το σημερινό, τι θα έλεγες και πώς θα το έσπαγες. Τι θα έλεγα. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να δουν ενδεχομένως τη μεριά της εταιρείας πώς μπορούν να απορροφήσουν περισσότερα άτομα και να μην κόβουν άτομα τα οποία ενδεχομένως τώρα δεν μπορούν να τα απορροφήσουν και να πάρουν αυτά τα άτομα και να τα φτάσουν στο σημείο που τα χρειάζονται. Το οποίο είναι μια επένδυση, αλλά το να μείνεις χωρίς με κακούς μηχανικούς 6 μήνες είναι χειρότερο από το να επενδύσεις 6 μήνες σε κάποιους ανθρώπους. Κάτι γνώμη μου.
Δηλαδή, από εμάς ήταν θέμα ανάγκης, δεν μπορούσαμε να δώσουμε. Θα έπρεπε να αφήσουμε πελάτες. Ναι, δεν γινόταν αυτό. Οπότε, τι είπαμε, πρέπει να πάρουμε άτομα τα οποία να τα εξελίξουμε και να τα. Όχι, ήταν θέμα ανάγκης από άποψη budget. Δεν είχαμε τον budget. Α, για junior εννοείς. Ναι. Άρα λοιπόν, μπορεί, επειδή άμα είχαμε μεγαλύτερο budget, να λέγαμε ότι δεν θέλουμε junior, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα το λέγαμε, αλλά σου λέω, ξέρεις, μπορεί κάποιος να το πει αυτό. Για άλλες εταιρείες, σου λέει, εμείς έχουμε budget, θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερο, αλλά δεν βρίσκουμε άτομα ή δεν κάνουμε. Πάρε, πήγαινε ένα level πίσω, που ενδεχομένως το pool αλλάζει και μεγαλώνει, και δες πώς μπορεί να το μεγαλώσεις και να φέρεις τα άτομα και όπου χρειάζεσαι. Κάνε πιο πολύ remote, άμα δεν βρίσκεις άτομα που θέλουν on-site, θες on-site. Βάλε on-site άμα βρίσκεις μόνο remote άτομα και εσύ, μάλλον άμα είσαι remote και βρίσκεις μόνο άτομα που φέρνουν τη φυσική επαφή. Δεν ξέρω. Ξέρεις, δώσε επιλογές. Αφιέρωσε χρόνο. Ακριβώς. Αφιέρωσε χρόνο να δεις τι συμβαίνει. Δεν γίνεται να είναι πάρεργο το να προσλάβεις. Δεν μπορεί να είναι, έλα, βγάλε μια αγγελία, ξέρω εγώ. Και βγάζεις τις αγγελίες με διαφορετικές γραμματοσυρές στο κάθε bullet point, ξέρω εγώ, στα skills που ζητάς. Το παθαίνω εγκεφαλικό σε αυτό. Ποιος θα έρθει εκεί. Οπότε αυτό είναι το πρώτο. Και από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι τα άτομα, όσο είναι πιο νεαρά, αναγκαστικά, θα χρειάζεται να αποδείξουν περισσότερο το χαρακτήρα, όπως να το πω έτσι. Δηλαδή το γιατί είναι καλύτερο από κάποιον άλλον. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα, ούτε να κάνουν 18.000 courses, ούτε τίποτα. Σίγουρα όλα αυτά βοηθάνε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι για την εμπειρία που έχεις να δείξεις γιατί είσαι καλύτερος από κάποιον που έχει παρόμοια εμπειρία με σένα. Ναι. Και όσο πιο νεαρός είσαι, τόσο πιο κανονικοποιημένη είναι η κατάσταση όσον αφορά την εμπειρία. Αναγκαστικά, άμα έχεις βγάλει το πανεπιστήμιο, όλοι θα πρέπει να βάλουν ένα πανεπιστήμιο. Δεν είναι ότι αυτό το ότι θα πάρει το Ivy League πανεπιστήμιο και τέτοια, νομίζω στην Ελλάδα δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση, οπότε. Μ' άρεσε. Ναι. Οπότε εγώ έτσι το έβλεπα. Από τη μία μεριά, πρέπει τα άτομα να προσπαθήσουν παραπάνω να έρθουν πιο κοντά και να δουν τι ζητάνε οι εταιρείες, πώς θα μπορούσαν να τις προσεγγίσουν και αυτά, και οι εταιρείες να γίνουν πιο προσβάσιμες, ώστε αυτό το πράγμα να έρθει να δεις καλύτερα. Συμφωνώ. Απολύτως. Μου αρέσει. Αυτό θέλω να ακούω. Τέλεια. Οπότε για πες, τι έχουμε να προτείνουμε. Έχουμε να προτείνουμε, για ξεκίνα εσύ. Ελπίζω να μην στο κλέψω, αλλά θα κλέψω του Μαρτσέλο. Και θα προτείνω το What If, το κανάλι στο. Πολύ καλό, ναι. Στο YouTube. Είναι εξαιρετικό, παιδιά. Μπράβο. Είναι. Ναι, το έστειλε χθες στο Slack και ήταν φοβερό. Έχει μέσα διάφορα σενάρια. Τι θα γινόταν, ξέρω, αν σταματούσε η γη να γυρίζει για 5 δευτερόλεπτα. Ή αν ξέρω εγώ, έτρεγε όλα τα άτομα του περιοδικού πίνακα, ξέρω, διάφορα τέτοια. Α, ναι. Ναι. Είδα και εγώ. Είχε το ωραίο βίντεο, το οποίο εγώ είμαι πάντα λίγο σκεπτικιστής με αυτά, γιατί το Earth Hour είναι κακό. Okay. Αυτό που κλείνεις επειδή είναι τα φώτα για μια ώρα και όλα αυτά. Που μένα προσωπικά αυτά δεν μου αρέσουν γενικά, αλλά. Εμένα. Κάποια είναι συμβολικά. Ναι, ρε παιδί μου, απλώς. Είναι κακό. Ναι. Γιατί είναι κακό. Γιατί εκείνες τις ώρες που είναι βράδυ ή ανάβει κεριά, τα οποία εκείνη τη στιγμή βασικά βγάζουν CO2 γιατί καίνε. By the way, το οποίο είναι στην ουσία το CO2 που βγάζει ένα κερί, έλεγε είναι 100 λάμπες, κάτι τέτοιο, ρε. Οκ. Ναι, μα τώρα εντάξει, έχει τη λάμπα που είναι 5 βατ, ξέρω εγώ τη LED. Okay. Και μετά λέει επίσης για να ξαναπάρουν μπρος από το πόσο έχουν πέσει οι γεννήτρες του ρεύματος, επίσης ξερνάνε CO2 με τα μπούνια. Κάνεις κακό εκείνη τη στιγμή με αυτό. Εντάξει. Και άρα εννοείς ότι εγμένα, μαζικό ναι, εγώ γενικά είμαι πολύ σκέπτικ με υπεραπλουστεύσεις του στυλ. Κοίτα, δεν θεωρώ ότι το Earth Hour είναι ότι το κάνεις για να σώσεις τη γη, το κάνεις για να δώσεις ένα μήνυμα. Είναι λίγο πιο συμβολικό. Θα την πιάσουμε για αυτή την κουβέντα, αλλά θεωρώ ότι άμα δίνεις ένα μήνυμα κάνοντας κακό για αυτό που θες να δώσεις μήνυμα, ίσως είναι και λάθος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είμαι σκέπτικ με αυτά. Θα κάνουμε τέτοιες κουβέντες, αλλά όχι τώρα. Ωραία. Αλλά ήταν αυτό είναι το βίντεο, είναι παιδιά 50 δευτερόλεπτα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σούπερ. Δεν είμαι σίγουρος αν το έχουμε προτείνει, αλλά αφού πήγαμε σε science πράγματα, θα προτείνω Αστρόνιο. Το έχουμε πει καθόλου εδώ. Α, δεν ξέρω, αλλά είναι καναλάρα το Αστρόνιο. Που είναι πολύ ωραίο κανάλι, διάστημα που στάρω όταν παιδί μου τέτοια. Και εγώ. Στο ελληνικό δεν ξέρω πόσα τέτοια άλλα έχω δει.
κανάλια παρόμοια. Αλλά γενικά έχει πολύ ωραίο κανάλι. Ο τύπος έχει φέρει τον Neil deGrasse Tyson. Ρε. Ναι, ο Θεός. Γλυκούλης. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μπράβο. Αλλά γενικά κάνει ωραία δουλειά, κάνει, έχει ενδιαφέρον. Να μας αρέσει το διάστημα. Do it. Τέλεια. Μικρή κουβέντα, τελεία. FM. Για ό,τι χρειάζεστε σχετικά γύρω με τη μικρή κουβέντα. Ναι. Από τον κόσμο τη μικρή κουβέντα μπορείτε να το βρείτε εκεί. Εξαιρετικά. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.